Δεν θέλω να πέσει η ομάδα μου από κάποια άτομα. Πες μου, παίξεις πατουλίτσα εδώ μέσα. Μπορώ να ανοίξω? Άνοιξε. Κάποια συγκεκριμένα πράγματα, γελία για μένα, ξέφυγαν πιο πολύ για την Γογό και τον Σεφερίδη. Δηλαδή, έκανα τα φρούτα, τα νάγκετ και το μπιφτέκια και η Γογό έκανε ακόμα το ίδιο πράγμα. Έκανε τα hot dog. Πού το κάνεις το παγωγικό αυτό? Καλύτερα στο παγωγικό να το κάνεις αυτό. Λες. Ναι, 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 πάρ' το. Έχεις πετσέτα. Βάλε γέλος όλα. Εντάξει. Πίσω. Γενικά είχαμε ένα πρόβλημα με το χώρο, γιατί ήταν μια πολύ μικρή κουζίνα και ήμασταν αρκετά άτομα. Οπότε στριμωχνόμασταν όλοι μεταξύ μας για να χωρέσουμε λίγο τα υλικά μας, τα σκεύη μας. Δεν υπήρχε χώρος. Ο χώρος ήταν μικρός για όλους. Έκανα σχεδόν τρεις Παρασκευές. Όχι μόνο εγώ. Ο Τιμολέων έκανε ένα σωρό πράγματα. Τον βρίσκεις το χώρο, τον δημιουργείς. Δεν γινόταν, εκνευριζόμουν, γιατί όταν κάποιος δουλεύει στην κουζίνα, τέλος πάντων, πρέπει να είσαι γρήγορος. Δηλαδή πρέπει να είσαι λίγο σβέλτος σε κάποια πράγματα. Μα κοίτα, θέλουμε σαν φιωγκάκια, έτσι. Να δω. Σαν φιωγκάκια τα θέλουμε. Να δω. Δεν το κόβω έτσι. Πήγαινε. Θεωρώ πως εγώ και στη δοκιμασία με μένα αρχηγό και τώρα είναι ο πιο δύναμος κρίκος. Αργεί πολύ, δηλαδή για την εμπειρία της. Υποτίθεται ότι έχει κάποια χρόνια εμπειρία σε κουζίνα επαγγελματική, ξενοδοχειακή κτλ. Είναι πιο αργή από μένα, που έχω σχεδόν τίποτα. Η Γογό έχει μια επαγγελματική εμπειρία, μας έχει πει τουλάχιστον. Απλώς μέχρι τώρα δεν έχει φανεί ούτε τόσο σε ατομικό επίπεδο, ούτε σε ομαδικό.